Αυξημένες θερμοκρασίες με ιδιαίτερα καυτό κλίμα και τιμές που θα αγγίζουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και τους 36 βαθμούς θα είναι το σκηνικό του καιρού που θα διαμορφωθεί και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, θα είναι 5 δύσκολες μέρες για τους κρητικούς που θα αναγκαστούν να υποστούν ένα δύσκολο καιρικά σκηνικό και μάλιστα με την έλλειψη ανέμων στην επικράτεια του νησιού. Θα έλεγα θα είναι λίγο πιο κουραστικό το διαδοχικό, δηλαδή το ότι θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας υψηλές οι τιμές θερμοκρασίας στη διάρκεια της ημέρας. Έτσι λοιπόν, από αύριο Τρίτη περιμένουμε ότι πέραν των καλών καιρικών συνθηκών η αυξημένη ηλιοφάνεια θα συνεχίσει να διατηρείται. Έχουμε τους ανέμους να είναι εξασθενημένοι το πρωί με άπνοια, ίσως λίγο αργότερα προς το μεσημέρι, λίγο πριν το μεσημέρι, να δούμε τους ανέμους να στρέφονται από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις που θα φτάσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αρκετά υψηλές τιμές, με την ελάχιστη να ξεκινάει μεν το πρωί κοντά στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Κατά τη διάρκεια όμως της ημέρας της Τρίτης αναμένεται να κορυφωθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου, ίσως προς τους 35 στη Δυτική Κρήτη, ενώ γύρω στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου θα είναι στην Ανατολική Κρήτη. Τετάρτη, Πέμπτη καθώς και Παρασκευή το κλίμα θα είναι πάλι καυτό, με την παρουσία της άπνοιας να παραμένει για τα καλά και τη μέγιστη θερμοκρασία να μην υποχωρεί από τους 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Τετάρτη τώρα περιμένουμε και πάλι την επικράτηση γενικά της άπνοιας, πολύ εξασθενημένη άνεμη. Οι θερμοκρασίες θα σημειωθούν σε αρκετά υψηλά επίπεδα, με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνάει τους 35 προς τους 36 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, ενώ μέχρι και τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να είναι οι θερμοκρασίες στην Ανατολική Κρήτη. Την Πέμπτη εκτιμάται ότι οι τιμές θερμοκρασίας θα ξεπεράσουν τους 36 βαθμούς Κελσίου για τη Δυτική Κρήτη, κοντά στους 35 κατά μέσο όρο φαίνεται να είναι οι τιμές θερμοκρασίας στα ανατολικά. Μία παρόμοια σχεδόν κατάσταση θα λέγαμε και για την Παρασκευή, με την άπνοια πάλι στο επικρατέστερο σενάριο και τη θερμοκρασία προς τους 36 και άνω με 37 στην Δυτική Κρήτη, κοντά στους 35 πιθανά και λίγο παραπάνω να τη δούμε για την Ανατολική Κρήτη. Καλύτερα θα είναι τα πράγματα το Σαββατοκύριακο, με τις συνθήκες να προσαρμόζονται σε λογικές για την περίοδο θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να υποχωρεί και οι άνεμοι να ενισχύονται στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης. Από το Σάββατο και μετά περιμένουμε την ενίσχυση του βορείου ρεύματος στα Πελάγη και ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ένας ανασταλτικός πλέον παράγοντας στην αύξηση της θερμοκρασίας. Θα επανέλθουμε σε θερμοκρασίες πιο λογικές, με το θερμόμετρο πλέον από το Σάββατο και μετά να καταγράφει τιμές θερμοκρασίας κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στα ανατολικά, γύρω στους 31 με 32 στις δυτικές περιοχές της Κρήτης. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών οι δημότες, όσοι ανήκουν τουλάχιστον στις ευπαθείς ομάδες και όχι μόνο, θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις κλιματιζόμενες αίθουσες των κέντρων κοινωνικής φροντίδας από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 μετά το μεσημέρι καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακο. Επίσης, κόσμος μπορεί να χρησιμοποιεί την κλιματιζόμενη αίθουσα του Πολύκεντρου στον πεζόδρομο της Οδού Ανδρόγειο από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 11 τη νύχτα καθημερινά, εκτός επίσης από Σαββατοκύριακο.